χαίρομαι που είστε μαζί μας εδώ εσείς οι δημοσιογράφοι με τα όργανά σας και απαθανατίζετε τα γεγονότα της ζωής μας και αυτές τις στιγμές εδώ του χωραφιού. Με βλέπετε πάνω στο τρακτέρ. Δεν το κάνω για να κάνω έτσι κάποια διαφήμιση ή κάτι να επιδείξω τις δυνατότητές μου και την τέχνη μου, αλλά εργάζομαι αποκλειστικά για να καλλιεργήσω τη γη, κυρίως στη Μοναστηριακή, γιατί τώρα εδώ είναι του μοναστηριού το κτήμα, της Μονής Αγίου Νικολάου Σίτζας, και κανένας από τους πολίτες δεν ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει σήμερα τη γη. Και οι περισσότεροι συμπατριώτες μας εγκατέλειψαν τα χωράφια τους, άφησαν τα χωριά τους και έφυγαν στα αστικά κέντρα και γίνανε σκλάβοι με ένα επίδομα των 200 ευρώ και προσπαθούν να το βρουν κι αυτό. Ενώ στο χωριό τους, στο κτήμα τους, στα χωράφια τους θα ήταν αφεντάδες, θα δημιουργούσαν και παραγωγή και μάλιστα όπως το λέει σήμερα η κυβέρνηση θέλει πρωτογενή παραγωγή, αλλά πώς θα γίνει αν δεν πάρουμε τα τρακτέρια και τα εργαλεία τα γεωργικά να οργώσουμε τη γη μας. Πρέπει λοιπόν να αγαπήσουμε τη γη μας αν θέλουμε να επιβιώσουμε. Γιατί η γη είναι η μάνα της ζωής μας. Απ' τη γη προερχόμαστε, πάνω στη γη ζούμε και στη γη θα επιστρέψουμε. Δεν θα ζήσουμε πολλά χρόνια, άλλος πολύ περισσότερο, άλλος λιγότερο, όλοι μας εδώ θα επιστρέψουμε. Και ένα τραγούδι στο χωριό μου έλεγε ότι τούτη γη που την πατούμε όλοι μέσα θα να μπούμε, αλλά πρέπει να την καλλιεργήσουμε, να την αγαπήσουμε, να την ποτίσουμε με τον ιδρώτα μας για να μας δώσει τα αγαθά της. Και η γη, ξέρετε, είναι πολύ, δίνει πολλά αγαθά όταν την αγαπάς και όταν την καλλιεργείς. Σήμερα δίνει τις πατάτες που κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Αύριο θα δώσει τα λάχανα που θα φυτέψουμε. Μεθαύριο άγρια χόρτα που θα μαζέψουμε. Και οτιδήποτε κάνω, τις ελιές που έχουν φυτέψει. Βλέπετε ότι η γη δίδει πολλά αγαθά για την απαραίτητα στη ζωή μας. Γι' αυτό δίνω το παράδειγμα και με βλέπετε εσείς εδώ και με ειρωνεύεστε και οι άλλοι που θα μας δουν ίσως τηλεόραση, δεν ξέρω τι θα λένε, θα πούνε άλλοι, δεν βλέπεις ο δεσπότης κάνει επίδειξη της τέχνης του. Ή άλλοι βαριέσαι, κάνει ο δεσπότης το έξυπνο. Ή δεν ξέρω πόσα σχόλια θα πούνε. Εγώ πιστεύω ακράδαντα στην αγάπη προς τη γη. Και η πίστη μου αυτή υλοποιείται με το έργο. Από μικρό παιδί στο χωριό μου εργαζόμουν στη γη. Και μεγάλος που έγινα αγαπούσα τη γη. Και σήμερα που είμαι Μητροπολίτης αγαπώ τη γη και φροντίζω να την αξιοποιώ και να την καλλιεργώ, γιατί η γη είναι η ανάγκη της ζωής μας, όπως είπε, η πηγή της ζωής μας, αλλά ταυτόχρονα είναι και η ομορφιά της ζωής μας. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο ωραίων κάλλι, ωραίων λίαν. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τον ωραία λία, τον παράδεισο, έβαλε τον άνθρωπο, τον βασιλέα της κτήσεως, που όλα τα άλλα ζώα, φυτά, ενεργούν κατά το ένστικτό τους και κατά τον νόμο που έθεσε ο Θεός. Ο άνθρωπος έχει την ελευθερία της βουλήσεως και αποφασίζει είτε καλός είτε κακός. Σήμερα όλοι ενεργούμε λάθος και προσπαθούμε να επιβιώσουμε χωρίς κόπο και να έχουμε πολλά κέρδη. Ιδιαίτερα οι νέοι μας θέλουν να έχουν πολλά λεφτά χωρίς δουλειά και χωρίς κόπο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ο μη εργαζόμενος, λέει ο Απόστολος Παύλος, μη δε και αιστεία του. Δηλαδή όποιος δεν δουλεύει δεν πρέπει και να τρώει. Έτσι λοιπόν δίνω το παράδειγμα και προσκαλώ όλους όσους μας βλέπουν να στραφούμε στη γη μας. Η γη είναι η ζωή μας, το τόνισα και το ξαναλέω και θα το λέω όσο ζω τουλάχιστον. Και η χαρά μας. Ξέρεις τι θα πει να βλέπεις τη δημιουργία, να σπέρνεις ένα σποράκι το σοδά στο χώμα και εκείνο να μεγαλώνει, να αυξάνει, να γίνεται μεγάλο, να παράγει καρπούς, λουλούδια, καρπούς και στο τέλος να είσαι εσύ ο αφέντης. Η γη λοιπόν η ζωή μας. Και το παράδειγμα που δίνω το κάνω για διδασκαλία όσους μας ακούν και όσους μας βλέπουν. Ζητώ συγγνώμη όσους θα σκανδαλίζω, γιατί πολλοί θα σκανδαλίζονται με το φαινόμενο που θα παρουσιάζετε, αλλά να ξέρετε
ότι είναι το πιστεύω μου, η αγάπη μου και το όλο το ενδιαφέρον μου στην καλλιέργεια της γης. Δίπλα από εκεί, αν γυρίσετε το φακό, θα δείτε να υπάρχουν δέντρα. Είναι δέντρα μανταρινιές, τα οποία εγώ πάλι τα βρήκα έρημα και καταβεγημένα και τα κλαδέψαμε. Τους ιερείς εδώ της περιοχής τα κλαδέψαμε, τα εμβολιάσαμε και σήμερα μας δίνουν τους καρπούς τα μανταρίνια, τα οποία τα μοιράζουμε στο καλάθι του στοχού αδελφού που έχουμε στην Τρίπολη. Ή και όποιος περνάει από εδώ, κόβει και ένα μανταρίνι και δοξάζει το Θεό. Εμείς τα προσφέρουμε όλα από αγάπη. Και θέλω τώρα εσείς να γίνετε και εσείς μιμητέ μου. Έως έτσι το παράδειγμα του Χριστού. Εμείς οι άνθρωποι γινόμαστε μιμητέ του Χριστού και οι άλλοι ο λαός μιμητέ του Επισκόπου. Η πατάτα που θα βγει σήμερα, παρότι δεν είναι τόσο επιτυχημένη όπως βλέπω, γιατί έχει πάθει πολύ φθορά, θα πρέπει να υπολογίζουμε ότι θα είναι γύρω στους 7 τόνους. Φυσικά βιολογική, έτσι, χωρίς φάρμακα. Είναι καθαρή βιολογικότατη, όχι βιολογική. Και ποτισμένη και με τον υδρότατο δεσπότη, παραπάνω. Άλλα απορροκυπευτικά εκτός από την πατάτα βγάζετε? Τώρα έχουμε άλλα χρόνια φυτέψει. Τώρα έχουμε φυτέψει εδώ πέρα κολοκυθιές. Έχουμε μελιτζάνες, τσακώνικες και πάνω στην Τρίπολη που ευδοκιμούν πιο καλά έχω φυτέψει 2.000 κουνουπίδια και 3.000 μάπες, λάχανο. Και προχθές φυτέψαμε και 1.000, πώς τα λέμε, τα μπρόκολα. Και πηγαίνουμε και τα ποτίζουμε, τα σκαλίζουμε και περιμένουμε από τον Αύγουστο και πέρα που θα οριμάσουν, σας συνιστώ να τρώτε όλοι μπρόκολα και λάχανα πέρυσι, για να ξεπεράσουμε την κατανάλωση. Πέρσι μας είχατε πει ότι με τον υδρότα σας φωτιζόταν και η πατάτα. Και ήδη, για τον τόπο. Και είναι και πιο γλυκύτερη. Αφενός με γιατί είναι οικολογική και αφετέρου γιατί λέμε είναι και φωτισμένη με τον υδρότα του δεσπότη. Σας ευχαριστώ πολύ, σας χαιρετώ και σας ευλογώ και να αρχίσετε κι εσείς να πάρετε μια σπουργιά χωράφι, να αρχίσετε τη δουλειά. Σήμερα βρισκόμαστε στο φιλόξενο χώρο της Ιεράς Μονής του Αγίου Νικολάου της Σίτζας του Λεωνιδίου, κτήμα το οποίο με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας έχει καλλιεργηθεί για μια ακόμη χρονιά και σήμερα μαζεύουμε τους καρπούς της γης που είναι οι πατάτες αυτές, οι πατάτες οι οικολογικές, τις οποίες ο δεσπότης μας φρόντισε να φυτέψει. Όλο το διάστημα αυτό φρόντιζε και τις πότιζε και τώρα όλοι εμείς ήρθαμε κληρικοί και λαϊκοί να βοηθήσουμε σαν εθελοντές έτσι ώστε να πάρουμε αυτούς τους καρπούς και να τους μεταφέρουμε στα ιδρύματα της Μητροπόλεως μας, στα μοναστήρια της Μητροπόλεως μας, τους έχοντας ανάγκη. Και σήμερα και εσείς είστε μαζί μας και είναι η δεύτερη μέρα της συνεργασίας μας η οποία σκοπό έχει να απαλύνει τον πόνο και την ανέχεια των συνανθρώπων μας. Πολύ ωραία, πολύ μεγάλη σημαντική η συμμετοχή και από νέους ανθρώπους σήμερα στο χωράφι εδώ, που είναι πολύ έτσι, εικόνα την οποία δεν τη συναντάμε πολύ συχνά. Επιτοπλίστων οι νέοι κληρικοί μας αλλά και οι λαϊκοί της περιοχής τούτης αλλά και της Τρυπόλεως είναι αυτοί που κάθε χρόνο πλέον εδώ και 15 χρόνια βρισκόμαστε κάθε μέρα αυτό το μήνα εδώ πέρα κάθε φορά μόνο και μόνο για να βγάλουμε αυτή την πατάτα και να την στείλουμε σε αυτούς που έχουν ανάγκη και στα ιδρύματά μας. Είναι όμορφο πράγμα αυτό, νομίζω ότι αυτό πρέπει να συνεχιστεί και από ό,τι ακούσαμε και από το Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη μας, το μόνο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι στην καλλιέργεια της γης, έτσι ώστε να γίνουμε εμείς αφεντικά, να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε τη γη και αυτούς τους καρπούς που θα μας δώσει η γη, να τους εκμεταλλευτούμε έτσι, να ζήσουμε πιο όμορφα, πιο ωραία, πιο ελεύθερα. Μια συμβουλή και προς τους νέους ανθρώπους. Να μην φοβόνται τη γη, να μην φοβόνται την καλλιέργεια. Εδώ σε ένα κτήμα μικρό είμαστε μπροστά στα μανταρίνια, δίπλα στα πορτοκάλια, δίπλα στις πατάτες, στα κολοκύθια, στις μελιτζάνες, στις ντομάτες, σε όλα αυτά τα ευλογημένα που μας δίνει η φύση, όλα αυτά τα κυπευτικά που μας δίνει η φύση. Νομίζω ότι αυτό είναι μεγαλείο. Εάν αυτό εντατικά καλλιεργηθεί το κτήμα ή το κάθε κτήμα του κάθε ανθρώπου και αυτή η καλλιέργεια μπορέσει και αποδώσει καρπούς, σίγουρα θα αποδώσει και εισοδήματα. Και νομίζω ότι θα γίνει ο καθένας υπάλληλος του εαυτού του, ο οποίος θα μπορεί να είναι και αφεντικό του εαυτού του και να έχει ένα πολύ καλύτερο μισθό από αυτούς τους πενιχρούς μισθούς, τους οποίους λαμβάνουν οι νέοι σήμερα είτε στο δημόσιο είτε σε για λίγες ώρες εργασίες σε κάποιες υπηρεσίες. Δεν χρειάζεται φοβόμαστε τη γη. Μεν το Λεωνίδιο είναι έφορος τόπος, αλλά δε και η Αρκαδία και η Μαντινία έχει να δώσει υπερβολικά, έχει να δώσει ελιές πιο πάνω. Το κάθε τι μπορεί να καλλιεργηθεί. Νομίζω ότι αξίζει αυτή η πρωτοβουλία να έχει αντίκρισμα και το παράδειγμα να είναι προς μίμηση αυτό το παράδειγμα που ο ίδιος ο Σεβασμιότατος ο Μητροπολίτης μας δείχνει παρόλα τα 80 και χρόνια του.